Φίλες και φίλοι του μπάσκετ, φίλες και φίλοι του μπασκετάκι, καλησπέρα σας εδώ από το Προμηθέας Park, όπου μαζί θα... Τι είπα? Από το Προμηθέας Park, συγγνώμη. Από το γήπεδο της ΕΑΠ, η δύναμη της συνήθειας, μαζί θα παρακολουθήσουμε το πρώτο ιστορικό παιχνίδι εδώ στο γήπεδο του Αγίου Διονυσίου, στο ιστορικό γήπεδο της ΕΑΠ. Το πρώτο blooper ήρθε με το καλημέρα. Θα παρακολουθήσουμε λοιπόν τη μάχη μεταξύ της Μπαρκελώνα και των Think Digital, ένα πολύ σημαντικό παιχνίδι και για τις δύο ομάδες. Η Μπαρκελώνα, η οποία μάχεται για να μπει στα play-in, από την άλλη Think Digital θέλουν να μπουν στα play-off, όλα έτοιμα για το τζάμπολ. Έντυπο το διαιτητικό δίδυμο Πλέγας και Μπούτσιας, και η μπάλα είναι για την Μπαρκελώνα. Για τους Blaugrana θα είναι η πρώτη επίθεση, όχι, επανάληψη του τζάμπολ, συγγνώμη. Το τζάμπολ λοιπόν και η μπάλα στον Σταυρογιαννόπουλο για την πρώτη επίθεση της Μπαρκελώνα στο παιχνίδι. Σταυρογιαννόπουλος, ο οποίος θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι ο μεγάλος στάρ αυτής της ομάδας. Δίνει στον Μπουμπούλη, ο Μπουμπούλης ο οποίος και αυτός είναι ένας πολύ καλός scoring guard. Μαζί τους μπορούν να εναλλάσσονται πολύ καλά στην περιφέρεια. Ο Σταυρογιαννόπουλος βάζει το πρώτο τρίποντο του αγώνα. 3-0 γίνεται το σκορ. Ο Σταυρογιαννόπουλος, ο οποίος, το ξαναλέω, είναι ένα κανόνι έξω από τα 6.75. Ευθυμίου κρατάει την μπάλα, προσπαθεί να βρει τον Γεωργακόπουλο, βάζει το χέρι του για να καθυστερήσει την επίθεση ο Σταυρογιαννόπουλος. Η μπάλα φτάνει και πάλι στον Ευθυμίου, πηγαίνει σε ένα lay-up με το δεξιά στο χεί. Ο Μπουμπούλης μαζεύει το αμυντικό rebound και βάζει την μπάλα μπροστά, θέλοντας να τρέξει. Θα δώσει τον Παπαδόπουλο, ο Παπαδόπουλος προσποιείται, φτάνει μέχρι μέσα, δεν ήταν καλό το lay-up. Η μπάλα όμως είναι και πάλι για την ομάδα της Μπαρκελώνα. Όλα αυτά στο ξεκίνημα του παιχνιδιού. Μπουμπούλης θα φτάρει για 3. Είναι άστοχος rebound αμυντικό από τον Μαρίνη. Και γρήγορη πάσα εφηδιασμού. Ευθυμίου τάπα από πίσω από τον Μπουμπούλη, πολύ εντυπωσιακή. Μέτρησε τα βήματά του και τον σταμάτησε. Πολύ καλή αμυντική προσπάθεια από τον παίκτη της Μπαρκελώνα. Την μπάλα στα χέρια του Γεωργακόπουλου. Ο Γεωργακόπουλος μένει αφύλακτος και αυτό είναι έγκλημα για την άμυνα. Βέβαια εδώ αστοχεί ο Γεωργακόπουλος, δεν ήταν καλό το σουτ, δεν έχει σταθεί ακόμα. Μπουμπούλης ίσως να έκανε και βήματα, βγάζει στο Σταυρογιαννόπουλο, ελεύθερος για 3, 2-2 για το 6-0. Ο Σταυρογιαννόπουλος, ο οποίος μέχρι τώρα είναι καυτός σε αυτό το ξεκίνημα και είναι ο κύριος εκφραστής των επιθέσεων της ΕΑΠ, της Μπαρκελώνα. Γενικότερα αυτό θα βλέπουμε σε όλο το μάτς σήμερα. Σταυρογιαννόπουλος και Μπουμπούλης. Νάτος και πάλι ο Σταυρογιαννόπουλος και πάλι για 3. Καλό είναι και αυτό το σούτ, αλλά δεν θα τα καταφέρει. Ο Μπουμπούλης στο επιθετικό rebound. Τελειώνει τη φάση άστοχα όμως. Αμυντικό rebound από τον Καγκάνη. Και τώρα ο Μαρίνης θέλει να πάει απέναντι στο Σταυρογιαννόπουλο. Δύσκολο εγχείρημα, πολύ κακό το τελείωμά του. Παπαδόπουλος μαζεύει το αμυντικό rebound και θέλει να τρέξει. Είναι 3-2. Μπουμπούλης σταματάει, βγάζει έξω. Ελεύθερο σουτ για τον Λαμπρόπουλο. Run and gun από την Μπαρκελώνα. Και 9-0. Εξαιρετικό μπάσκετ σε αυτά τα πρώτα 2,5 λεπτά από τους Blaugrana και πάρα πολύ γρήγορα η διαφορά πηγαίνει στους 9. Η προπαίδεια του 3 μέχρι στιγμής με 3 τρίποντα, 2 από τον Σταυρογιαννόπουλο και 1 από τον Λαμπρόπουλο. Δύσκολη προσπάθεια, άστοχο το τελείωμα από τον Καγκάνη. Δεν θα αργήσει νομίζω το πρώτο time out από τους TDG. Η μπάλα στο Λαμπρόπουλο και 11-0. Ο Σταγκίδης ασπευμένα σηκώνεται και καλή time out. Έτσι λοιπόν το 11-0, ακούτε και αυτή την κόρνα που είναι πολύ γοντή, ενοχλητική. Επιστρέφουμε σε περίπου ένα λεπτό. Αλλαγές αυτό πάντα. Που πάτησε, αλλά δεν πάρεσε. Καλύτερα. 24. Επιστροφή εδώ στο γήπεδο της ΕΑΠ και όχι Προμηθέας Πάρκ, όπως είπα νωρίτερα στο ξεκίνημα της μετάδοσης.
η δύναμη της συνήθειας. Αυτό είναι το πρώτο παιχνίδι στην ιστορία του μπασκετάκι που διεξάγεται σε κάποιο γήπεδο πέραν του Προμηθέας. Υπάρχει και του Πόφαλος, βέβαια, που έχει γίνει ο περσινός τελικός. Εδώ στο πολύ όμορφο γήπεδο της ΕΑΠ, ιστορικό. Η μπάλα περνάει χαμηλά, η τάπα που γίνεται εκεί, και γρήγορα θέλω να φύγουμε και πάλι στο ανοιχτό γήπεδο. Λαμπρόπουλος δεν θα προλάβει να πάει σε πρωτεύοντα εφηδιασμό, γιατί έχασε για λίγο το κοντρόλ. Μπουμπούλης θα βγάλει έξω στον Σταυρογιαννόπουλο, το σκέφτηκε, δεν το πήρε, 7 δευτερόλεπτα. Αργή πολύ η επίθεση, Σταυρογιαννόπουλος θα πάρει ένα σουτ από τα 8,5 μέτρα. Από τις λίγες κακές επιθέσεις μας στη μέση της Μπαρκελώνα. Και από την άλλη πλευρά ο Δήμου βάζει το πρώτο του καλάθι στο παιχνίδι, 11-3. Πολύ ωραία εκτέλεση από τον Δήμου. Ανοίγει λογαριασμό για το TDG. Παπαδόπουλος αφύλακτος το σκέφτηκε, άφησε hand-off στον Μπουμπούλη. Μπουμπούλης κρατάει και πάλι καθυστερεί επίθεση και πάλι θα πάρει ένα jump shoot, το οποίο είναι άστοχο. Η Μπαρκελώνα, οι οποίοι μέχρι στιγμής σουτάρουν αποκλειστικά από τα 6.75 πλην ενός καλαθιού που έβαλε σε έναν εφηδιασμό ο Λαμπρόπουλος, κάποια στιγμή θα σταματήσουν να μπαίνουν τα σουτ και εκεί πρέπει να βρεθεί plan B για τους για τις Κελώνες. Μέχρι τώρα μια χαρά τα έχουν πάει. Η μπάλα απ' έξω για τους Think Digital. Ευθυμίου. Βέβαια ο Ευθυμίου ήταν ο παίκτης που έβαλε το προηγούμενο τρίποντο και όχι ο Δήμος. Η μπάλα εδώ από το deflection παραμένει για τους Μπαρκελώνα. Επαναφορά με τον Μπουμπούλη. Πάσα του βρήκε στα χέρια του Ευθυμίου και έσκασε εκτός τερέν, οπότε χωρίς να κυλήσει καθόλου χρόνο είναι και πάλι κατοχή στην ομάδα της Μπαρκελώνα. Σταυρογιαννόπουλος αλλάζει το μαρκάρισμα, η μπάλα θα φτάσει στον Παπαδόπουλο. Πέρασε καλή σκαστή του πάσα για τον Λαμπρόπουλο, έκανε και λίγο το κοντρόλ, πρέπει να βγάλει γρήγορα το φίδι από την τρύπα. Ο Μπουμπούλης, δεύτερο airball για τον παίχτη τον Μπαρκελώνα, που ξαναλέω είναι ένας πάρα πολύ καλός σκόρερ, ένας πολύ επιδραστικός παίχτης. Τον θυμόμαστε πολύ καλά από το παιχνίδι με τους Μιναρίς που είχε βάλει 6 τρίποντα. Είχε κάνει το καλύτερο του παιχνίδι. Βέβαια η Μπαρκελώνα είχε ιτηθεί με 66-70, πράγμα φυσιολογικό. Η πάσα βρίσκει στα πόδια του Σινογιώργου, οπότε υπάρχει ανανέωση, ο χρόνος θα πάει στα 14. Η πάσα προς τον Καγκάνη, κλέψιμο για την Μπαρκελώνα, θέλει να τρέξει ο Μπουμπούλης, γρήγορα έβαλε το τούρμπο, κέρδισε ένα φάουλ. Την μπάλα είναι και πάλι για την Μπαρκελώνα, 4:40 πριν ολοκληρωθεί η πρώτη περίοδος. Θα λέγαμε ότι κάπως έχει μετριαστεί το εντυπωσιακό ξεκίνημα που είχαν οι τυπικά γηπεδούχοι, που στο πρώτα 2,5 λεπτά ήταν απολαυστικοί. Τώρα έχουν κολλήσει επιθετικά και υπέπεσαν σε ένα ακόμα λάθος. Ευθυμίου η πάσα, ο Μαρίνης προσπάθησε να τελειώσει τη φάση, δεν θα τα καταφέρει, και τώρα ο Παπαδόπουλος θέλει να τρέξει για την Μπαρκελώνα. Η πάσα του στον Σταυρογιαννόπουλο, και τώρα και πάλι ο Παπαδόπουλος. Προσπαθούν να σετάρουν πάρα πολύ το τέμπο και καθυστερούν τις επιθέσεις η Μπαρκελώνα, ενώ είχαμε δει στα πρώτα λεπτά ότι τους πήγαινε αυτό το run and gun. Τώρα ακόμα ένα άστοχο σούτ από το Σταυρογιαννόπουλο, δεν ξέρω γιατί το έχουν επιλέξει αυτό. Ίσως και για να έχουν ανάσεις μετά, παίζει και αυτό κάποιο ρόλο. Ακόμα ένα άστοχο σούτ τώρα από τον Δήμο, που δεν έχει ο καλύτερος στέρι, αλήθεια είναι. Ο Σταγκίδης όρθιος, ανήσυχος, δίνει οδηγίες. Η μπάλα στα χέρια του Μπουμπούλη, συνεχώς τον παίζουν under.
νομίζω είναι μέχρι να βάλει το πρώτο για να τους τιμωρήσει. Πάντως ουσιαστικά αυτή η άμυνα που έχουν επιλέξει οι Think Digital είναι καταδικασμένοι να δώσουν πολλά ελεύθερα σουτ στην Μπαρσελόνα που θα ζήσει και θα πεθάνει με το περιφερειακό σουτ. Αλλά από την άλλη και οι Think Digital είναι πάρα πολύ άστοχοι. Παραμένει το 11-3 και η μπάλα είναι και πάλι για την Μπαρσελόνα που έχει αυτή τη διαφορά στο συν 8. Θυμίζουμε είχε πάει και στο συν 11, 11-0, το έσπασε με ένα τρίποντο Ευθυμίου. Παπαδόπουλος. Βλέπουμε εδώ την παθητικότητα της άμυνας. Τώρα προσπαθεί με μία διήγηση να τη σπάσει ο Σταυρογιαννόπουλος και τα καταφέρνει για το 13-3. Επιτέλους μια εφόρμηση προς τον καλάθι των Think Digital. Τώρα θέλουν να απαντήσουν με το Μαρίνι, πολύ κακό το σουτ, τούβλο. Και μπάλα στα χέρια του Μπουμπούλη. 2:47 για να ολοκληρωθεί η πρώτη περίοδος. Κυριαρχούν η Μπαρσελόνα και μέχρι τώρα εξαργυρώνουν το καλό του ξεκίνημα. Μπουμπούλης πήρε ακόμα ένα jump shoot, δεν τα κατάφερε. Δεν έχει μπει ζεστός στο παιχνίδι ο Μπουμπούλης. Η μπάλα πηγαίνει τώρα στη γωνία, ακόμα ένα shoot από τον Ταγκάνη. Έτσι όμως δεν γίνεται δουλειά. Το εντυπωσιακό για τους Think Digital είναι ότι δεν έχει αξιοποιηθεί καθόλου ο Γεωργιακόπουλος, δεν έχει πάρει μπάλες. Λείπει και ο Βαρελάς ή τουλάχιστον δεν έχει έρθει ακόμα που είναι ένας πολύ σημαντικός παίκτης. Και κάπως έτσι έχουν μείνει πάρα πολύ χαμηλά οι Κιανόλευκοι στο σκοράρισμα. Παπαδόπουλος εφορμά προς τον αντίπαλο καλάθι. Δημιουργεί στο φτερό, αυτή είναι μια καλή επίθεση με το ιδανικό αποτέλεσμα. Λαμπρόπουλος, corner 3 και το σκορ γίνεται 16-3. Πολύ όμορφη η πάσα κλειδί εδώ από τον Παπαδόπουλο. Ο Λαμπρόπουλος περίμενε ακροβολισμένο στη γωνία και πυροβόλησε. Γεωργακόπουλος θα πάρει τώρα μια ευθύνη. Δεν είναι όμως καλό το σουτ. Ματιασμένη είναι. Δεν μπορώ να καταλάβω. Είναι πολύ κακό το ξεκίνημα του Think Digital. Χωρίς στόχευση στο παιχνίδι τους. Βέβαια είναι μια ομάδα που ξέρει να γυρνάει ματς. Μπουμπούλης για 3 δεν καταφέρει. Μόνο τρίποντα και Άγιος ο Θεός για την Μπαρσελόνα. Δύο δίποντα έχουν επιχειρήσει όλο το παιχνίδι και όλα τα υπόλοιπα, όλες οι υπόλοιπες επιλογές είναι 6 από τα 6.75. Ευθυμίου, υπάρχει μια πτώση στο παρκέ από τον Μπουμπούλη ο οποίος σηκώθηκε. Να ένα ελεύθερο σουτ του Γεωργακόπουλου που είναι σαν πέναλτι για αυτόν, αλλά δεν το βάζει. Αμυντικό rebound για την Μπαρσελόνα. Μπήκαμε στο τελευταίο λεπτό του πρώτου δεκαλέπτου, 16-3 το σκορ. Δεν είναι λάθος του πίνακα, το σκορ είναι 16-3. Ναι κύριε, Λαμπρόπουλος πέρασε, έβγαλε έξω. Πέρασε ο Παπαδόπουλος, ωραία πάσα στο Λαμπρόπουλο. Μέσα και αυτό από το Λαμπρόπουλο που είναι ο πρώτος σκόρερ της Μπαρσελόνα, φτάνοντας στους 10 πόντους, είναι ο πρώτος διψήφιος. Στο παιχνίδι 8 έχει ο Σταυρογιαννόπουλος, αυτοί οι δύο μόνο έχουν σκοράρει. Και από την άλλη ο Ευθυμίου που τώρα φτάνει τους 5 με αυτό το drive. 18-5 γίνεται το σκορ. Και τελευταία επίθεση της πρώτης περίοδου. Έχουν να δώσουν 3 foul οι Think Digital. Να δούμε αν θα τους κόψει. Σταυρογιαννόπουλος βγαίνει από το screen. Εκτελεί αστοχή. Rebound αμυντικό Ευθυμίου. Μαρίνης δεν είδα τον χρόνο. Αντί να σουτάρουν αυτοί, τελικά σούταρ ο Μπουμπούλης και λίγο έλειψε να το βάλει κιόλας. Τέλος για την πρώτη περίοδο, 18-5, απόλυτη κυρίαρχη ως τώρα την Μπαρσελόνα, με τον Σταυρογιαννόπουλο και τον Λαμπρόπουλο να βρίσκονται σε τρελά κέφια. Επιστρέφουμε σε λίγο για τη συνέχεια του παιχνιδιού. Επιστροφή εδώ στο Προμηθέας Πάρκ, πάλι το είπα. Εδώ στο γήπεδο της ΕΑΠ, θα με πάρει λίγο καιρό να το συνεχίσω. Okay. 18-5 το σκορ, προβάδισμα για τους Μπαρσελόνα που μέχρι τώρα τα έχουν πάει περίφημα. 10 πόντι από τον Λαμπρόπουλο, 2 δίποντα και 2 τρίποντα. Έχει πετύχει ο forward της Μπαρσελόνα. 5 πόντους η Think Digital, όλοι από τον Ευθυμίου. Χρειάζονται επιγόντως να ανέβει
ο Γεωργακόπουλος, ενώ έφτασε στο γήπεδο και ο Βαρελάς που πιθανότατα θα αγωνιστεί σε αυτό το δεύτερο δεκάλεπτο. Καγκάνης θέλει να ποστάρει, είναι πιο δυνατός από τον προσωπικό του αντίπαλο. Βγάζει μία πάσα, τι είδαμε, τι ήταν αυτό. Πολύ κακό το σουτ από τον Κανούσο. Είναι ο Γιώργος Παπαδόπουλος, ελεύθερος για τρεις, μέσα στο γήπεδο που γαλουχήθηκε, όπως μας είπε και ο ίδιος. Εδώ έκανε τα πρώτα του μπασκετικά βήματα. Κάνει το σκορ 21-5. Γεωργακόπουλος. Ακόμα ψάχνουν τον καλό Γεωργακόπουλο. Προς το παρόν τις περισσότερες προσπάθειες έχει πάρει Ευθυμίου, τώρα στόχησε. Πάντως ήταν καλή αυτή η επίθεση. Μπουμπούλης στις αυρωτές, περιμένει να ανέβουν και οι συμπαίχτες του. Μπουμπούλης. Λαμπρόπουλος και αυτό για τρεις, όχι αυτή τη φορά. Το rebound αμυντικό από τον Κανούσο. Γεωργακόπουλος θα βρει πάσα έξω. Δεν θα φτάσει σε πρώτο χρόνο Ευθυμίου. Πολύ έξυπνη πάσα για τον Καγκάνη, ο οποίος άρχισε να στρίψει και δεν την κατάλαβε. Έτσι λοιπόν η κατοχή περνάει και πάλι στην Μπαρκελόνα. 21-5, διαφορά 16 πόντων. Λαμπρόπουλος, Σταυρογιαννόπουλος προσποιείται, πάει μέσα, στέκεται στον αέρα, ζήτησε φάουλ, δεν πήρε κάτι. Γεωργακόπουλος θέλει να τρέξει. Έχει απέναντί του τον Παπαδόπουλο που είναι καλός αμυντικός και τον ακολουθεί παντού. Και τώρα Καγκάνης περνάει το σώμα του κάτω από το καλάθι, είναι άτυχος και ο Γιώργος μαζεύει το αμυντικό rebound. Παραμένει το 21-5, ένα καλάθι. Έχουμε δει ένα τρίποντο του Παπαδόπουλου σε αυτή τη δεύτερη περίοδο τώρα. Να ο Παπαδόπουλος, ο οποίος σκάζει την μπάλα έξω. Λαμπρόπουλος για τρεις, είναι άστοχος. Rebound αμυντικό από τον Ευθυμίου, αφού λειτουργήσαν πολύ καλά τα box out. Αυτή τη φορά δεν θα σπάρει ο Κανούσος, πέρασε ο Ευθυμίου. Κακό το layout από τον αριστερό διάδρομο, αν και φάνηκε εύκολη φάση για την κλάση του Ευθυμίου. 21-5 το σκόρι, μπάλα στα χέρια του Μπουμπούλη. Μπουμπούλης ψάχνει και αυτό στα πατήματά του στο σκοράρισμα. Τώρα δίνει στον Λαμπρόπουλο, ο Παπαδόπουλος δεν έχει πολύ χρόνο. Πρέπει να φτιάξει κάτι γρήγορα, ο Γιώργος την πέταξε. Δεν ήταν καθόλου καλό το σουτ. Κακή επίθεση εδώ για την ομάδα της Μπαρχελώνα. Να και ο Σωτηρόπουλος, να ο έκτος παίχτης της Μπαρχελώνα, ο οποίος καταφτάνει. Γεωργακόπουλος θα σουτάρει για τρεις και θα το βάλει επιτέλους. Ένα μεγάλο σουτ για την ομάδα των Think Digital με τον Γεωργακόπουλο. Το χρειάζονταν απεγνωσμένα αυτό το σουτ η Κιανόλευκη. Μπουμπούλης σουτάρει για τρεις, δεν μπορεί να απαντήσει, αλλά είναι εκεί ο Γιώργος. Παπαδόπουλος, Λαμπρόπουλος, πέναλτι. Πολύ κακό το σουτ, αλλά είναι εκεί ο Μπουμπούλης για νέο επιθετικό rebound. Έχουν θέμα και στα αμυντικά rebound του Think Digital μέσα σε όλα τα υπόλοιπα δεινά που του συμβαίνουν απόψε. Παπαδόπουλος, ελεύθερος για τρεις. Είπαμε, θα ρισκάρουν πάρα πολλά σουτ οι Think Digital, τώρα καθάρισαν ένα rebound. Στο μεταξύ ετοιμάζεται και ο Βαρελάς να μπει στο παιχνίδι. Δήμου, Ευθυμίου, συγγνώμη. Τα σουτάρει για τρεις, δεν είναι καλό. Το rebound είναι αμυντικό. Διακοπή για να δέσει τα κορδόνια του ο Καγκάνης. Λοιπόν, τι έχουμε δει μέχρι τώρα, φίλες και φίλοι του Μπασκετάκη. Τα πρώτα λεπτά θα λέγαμε ότι η Μπαρχελώνα εφάρμοσε τον απόλυτο εφηδιασμό, προηγήθηκε με 11-0 και ουσιαστικά από εκεί και πέρα κάνει συντήρηση αυτού του προβαδίσματος. Οι Think Digital που έχουν πολλά ζητήματα, κυρίως εκτελεστικά. Εδώ ένα τρίποντο από το Σταυρογιαννόπουλο με step back, πολύ δύσκολη προσπάθειά του. Rebound αμυντικό με τον Μαρίνη, ο οποίος γραπώνει την μπάλα σαν φυστίκη.
Καστημίου. 5 και 25 για να ολοκληρωθεί το πρώτο ημίχρονο. Καστημίου κρατάει την μπάλα, τον παίζουν under, υψώνει για τον Μαρίνη. Μαρίνης, πολύ ωραία κίνηση. Θα πάρει το φάουλ. Εδώ ο Μαρίνης ενήργησε πάρα πολύ έξυπνα, καθώς αντιλήφθηκε ότι στην πλάτη του βρισκόταν ένας κοντύτερος αντίπαλος. Τον πήγε προς τα μέσα, πήρε το φάουλ και θα εκτελέσει δύο βολές. Προβλέπω 2-2. Έξω πρώτο. Γιώργο Κακόπουλος μου παραπονιέται. 0-2 τελικά από τον Μαρίνη. Αλλά επιθετικό rebound. Σαν να τις έβαλε ήταν. Γιώργο Κακόπουλος ελεύθερος. Άστοχος. Παραμένει το 21-8. Δεν κατάφερα να πάρουν τίποτα από δύο βολές και ένα ελεύθερο τρίποντο εδώ η Think Digital. Μπουμπούλης. Θα αστοχίσει αλλά θα πάρει φάουλ. Γίνεται 22-8. Με μία στιγμή πολλές από τον Μπουμπούλη, ο οποίος μέχρι στιγμής είναι αρκετά άστοχος πάντως. Βαρελάς. Από την παρέμβαση του Σινογιώργου η μπάλα είναι και πάλι για το Think Digital. Ευθυμίου. Κρατάει την μπάλα, κλείνεται, καλή άμυνα του Παπαδόπουλου, τέλος χρόνου επίθεση. Ακόμα μια εξαιρετική άμυνα για την Μπαρσελόνα, η οποία τα έχει κάνει όλα τέλεια μέχρι στιγμής. Κυρίως στα μετόπιστεν, έχει περιορίσει τη δράση του Γεωργακόπουλου, αλλά από την άλλη, το ξαναλέω, έχουν προσεγγίσει λάθος το μάτι του Digital. Ειδικά ο Γεωργακόπουλος δεν έχει πάρει καθόλου δράσεις, κάτι που περιμέναμε να δούμε. Να δοκιμάζουμε. Να δούμε τώρα με δεύτερο πόλο το Βαρελάν, θα αλλάξει κάτι. Παπαδόπουλος από τη γωνία 1. Rebound από τον Γκαγκάνη. Γεωργακόπουλος πασάρει στο Βαρελά. Ο Λάμπρος Βαρελάς για τον Ευθυμίου. Ευθυμίου πάει μέσα, βγάζει τον Γεωργακόπουλο. Αυτή είναι μια επίθεση που η μπάλα κυκλοφόρησε σωστά και τελικά υπάρχει φάουλ. Εδώ ο κύριος Ιορδανίδης επιτελεί χρέη κόρνας. Βαρελάς από τα 6 μέτρα είναι άστοχος, μαζεύει στα Οργιανόπουλος, ο οποίος θέλει να τρέξει το γήπεδο. Πολύ ωραία πάσα από το Σταυρογιανόπουλο στο Σωτηρόπουλο. Τον πέδεψε λίγο η μπάλα, αλλά τελικά μπήκε. Φοβερή ασίστ από τον Σταυρογιανόπουλο. Η πιο ωραία πάσα τώρα στο παιχνίδι. Θα μπορούσε να διεκδικήσει μια θέση στο top 5 της εβδομάδας. Σταυρογιανόπουλος, ακόμα ένα... Ου, το έπασε, αλλά υπάρχει φυσικό rebound από τον Σινογιώργο. Εδώ κρίμα, γιατί ήταν πολύ ωραία πάσα από τον Κουμπούλη. Σωτηρόπουλος κάνει airball από τα 2 μέτρα. Πολύ κακό το τελείωμά του. Ευθυμίου. Θα περάσει τον Βαρελά μακριά από το χώρο δράσης του.
χαμηλώνει για να τον σταματήσει την τρίπλα ο Σωτηρόπουλος. Πήγε μέσα με θράσος ο Βαρελάς. Παλικαρίσιο καλάθι. Αντρίκιο θα έλεγε κανείς. 24-10. Φοβερή προσπάθεια από τον Λάμπρο Βαρελά. Λαμπρόπουλος. 2-30 για να πάμε στην ανάπαυλα. Σωτηρόπουλος τώρα. Περνάει, κλείνεται. Κλέβει ο Βαρελάς. Ευνηδιασμός με Γεωργακόπουλο. Πατάει γερά. Ανάποδο λέει απ. 24-12. Να μια πρώτη σπίθα από πλευρά Think Digital. Να μια πρώτη αντίδραση. Time out καλή. Εστασμένα η Μπαρσελόνα. Έτσι λοιπόν κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα και επιστρέφουμε. Double score έχουμε στο Προμηθέας, στο γήπεδο του Αγίου Διονυσίου. Πιστεύω ότι κάποια στιγμή θα το λύσουμε το θέμα. 24-12, προβάδισμα 12 πόντων, είχε φτάσει μέχρι το 16. Σταυρογιαννόπουλος. Η μπάλα περνάει προς το σούμε Γιώργο, έβαλε το χέρι του Καγκάνης και η μπάλα βρήκε από τα δικά του χέρια. Διαμαρτύρεται στον κύριο Πλέγα. Επαναφορά από τον Μπουμπούλη. Λαμπρόπουλος τριπλάρι, στάρι για τρεις. Όχι, rebound από ποιον? Από το Team Digital, που έχουν την ευκαιρία να μειώσουν κι άλλο. Ένα έχουμε μπει στο τελευταίο δίλεπτο του ημιχρόνου. Βαρελάς έχει δώσει όθηση στην ομάδα του με την έλευσή του. Τώρα υπάρχει φάουλ από τον Συνογιώργο πάνω στον Καγκάνη. Είναι το τρίτο μαδικό από πλευράς Μπαρσελόνα. Από την άλλη μόλις ένα έχουν κάνει η Think Digital. Ο Παπαδόπουλος περνάει στη θέση του Λαμπρόπουλου για να πάρει και μερικές ανάσεις ο Λαμπρόπουλος. Μαρίνης για τρεις. Είναι άστοχος, μαζεύει το αμυντικό ριμπάουντ ο Γιώργος. Και τώρα Σταυρογιαννόπουλος. Πλέον η Μπαρσελόνα έχει σταματήσει να τρέχει όπως έκανε σε όλη την πρώτη περίοδο, ή μάλλον σε μεγάλο μέρος της. Παπαδόπουλος για τρεις, μέσα! Ακόμα ένα μακρινό εύστοχο σουτ για την Μπαρσελόνα. 27-12, διαχειρός Άγγελου Παπαδόπουλου, που όπως είπαμε και νωρίτερα τα ξέρει καλά τα καλάθια εδώ και το δείχνει. Άστοχος ο Βαρελάς, το rebound αμυντικό με τον Σταυρογιαννόπουλο να έχει την μπάλα στα χέρια. Σταυρογιαννόπουλος τριπλάρι, δεν βιάζεται. Λογικά τρίποντο θα στάρουν, απλά να δούμε ποιος θα το πάρει. Ο Σταυρογιαννόπουλος θα το πάρει, θα το χάσει. Είπαμε, είναι αυτό το παιχνίδι της Μπαρσελόνα σήμερα, που η συντριπτική πλειοψηφία των επιθέσεων του καταλήγει στο τρίποντο. Να μια λύση τώρα από τον Ευθυμίου, κάνει το σκορ 27-15 με wide open στο transition. Από μία επίθεση για κάθε ομάδα, πιο κουτσουρεμένη το Team Digital. Αν εξαντλήσουν τον χρόνο η Μπαρσελόνα θα μείνει περίπου 14-15 δευτερόλεπτα. Η μπάλα πάει στον Γιώργο, δύσκολο το shoot, άστοχο. Έχουν και ένα φάουλ να δώσουν οι παίκτες της Μπαρσελόνα. Κρατάει ο Γεωργακόπουλος για να δούμε τι θα σκαρφιστεί. Πέρασε, πήγε στο φλότερ. Επιθετικό rebound με το Βαρελά. Κακό το τελειωμά του. Τελειώνει κάπως έτσι το πρώτο ημίχρονο. Σκορ 27-15 στο γήπεδο της ΕΑΠ. Επιστρέφουμε σε λίγο για τη συνέχεια του παιχνιδιού. Ξανά μαζί σας φίλες και φίλοι εδώ από το γήπεδο της ΕΑΠ για τη συνέχεια της αναμέτρησης μεταξύ Μπαρσελόνα και Think Digital. 27-15 το σκορ, προβάδισμα για την Μπαρσελόνα σε ένα παιχνίδι που θα λέγαμε ότι είναι η χαρά του τριπόντου μέχρι τώρα. Και οι δύο ομάδες σκοράρουν σχεδόν εξ ολοκλήρου από την περιφέρεια. Απλό, από πλευράς Μπαρσελόνα μέχρι στιγμής έχουν ξεχωρίσει ο Λαμπρόπουλος, ο Σταυρογιαννόπουλος, και ανέβασε την απόδοσή του πολύ και ο Παπαδόπουλος στη συνέχεια. Από την άλλη, ο Δήμου κάνει καλό παιχνίδι, ο Ευθυμίος, συγγνώμη, κάνει καλό παιχνίδι για τους Think Digital, ενώ ανέβασε την απόδοσή του και ο Βαρελάς προς το φινάλε. Ακόμα ένα τρίποντο, Λαμπρόπουλος,
και 30-15 ξανά double score για την Μπαρχελώνα. Ο Λαμπρόπουλος, ο οποίος σήμερα είναι ζεστός, έχει φτάσει στις 13. Η μπάλα πάει στο Βαρελά. Βαρελάς παίζει με τον Σωτηρόπουλο, τον πάει προς τα μέσα, είναι άστοχο. Rebound αμυντικό από τον Μπουμπούλη, ο οποίος είναι ταχύτατος. Κοιτάξτε πόσο γρήγορα φεύγει στην άλλη πλευρά του παρκέ. Περιμένει στήριγμα, δεν δίνει την μπάλα κάπου, δείχνει το σύστημα από Παπαδόπουλο. Και λέει στο Λαμπρόπουλο να πάει στο φτερό. Εκεί θα πάρει την μπάλα ο Λαμπρόπουλος. Πάρα πολύ έξυπνα πήγε να βρει το Σωτηρόπουλο. Έκλεψαν όμως οι TTG και τώρα ο Βαρελάς με την μπάλα δίνει στο Γεωργακόπουλο. Καλή προσποίησή του. Και πάλι Βαρελάς, νέα προσποίηση, ψάχνει χώρο, πάει από τον αριστερό διάδρομο, ούτε τώρα. Rebound αμυντικό για την Μπαρχελώνα, με τον Παπαδόπουλο να έχει τώρα την μπάλα. Περνάει το κέντρο και οργανώνει την επίθεση. Για δύο Μπουμπούλης, είναι σε κακή μέρα επιθετικά, εκτελεστικά μάλλον, για να είμαι ακριβής. Καγκάνης με το Eurostep, πάρα πολύ ωραίο καλάθι. 30-17. Υπέροχη προσπάθεια. Αυτό είναι το πρώτο καλάθι των Think Digital στο δεύτερο ημίχρονο. Παπαδόπουλος, λάθος πάσα. Γεωργακόπουλος θέλει να τρέξει. Κοντά του είναι ο Γιώργος. Περιμένει ο Γεωργακόπουλος, του φύγει μπάλα. Την ξαναπαίρνει, την βρίσκει μπροστά του. Πάρα πολύ ωραία πάσα. Και ο Ευθυμίου καλάθι και φάουλ. Ο Δήμου καλάθι και φάουλ. 30-19. Είπαμε, ο κύριος Ιορδανίδης εκτελεί χρέη κόρνα σήμερα. 30-19 το σκορ. Βολή με τον Δήμου, δεν είναι εύστοχη, rebound αμυντικό. Μπουμπούλης. Η πάσα του στον Σταυρογιανόπουλο που βγήκε από τα σκρή και πυροβόλησε. Το τέταρτο του τρίποντο είναι αυτό στο μάτς. 33-19 από τον Σταυρογιανόπουλο, ο οποίος είναι απολαυστικός. Βαρελάς για τον Γεωργακόπουλο. Γεωργακόπουλος και τώρα η μπάλα στον Δήμου. Βαρελάς το σκέφτηκε, δεν το πήρε μπροστά στο Σωτηρόπουλο, πήγε εκεί με τους σταυρωτές να απεμπλακεί από το εμπόδιό του και τελικά η μπάλα ο Σωτηρόπουλος, δύσκολη προσπάθεια, καλάθι. 35-19. Πολύ ωραία προσπάθεια εδώ από τον Σωτηρόπουλο, ο οποίος στέλνει την ομάδα του στο συν 16. Βαρελάς. Εξαιρετικό φάουλ πάνω στο screen. Η μπάλα είναι και πάλι για την Μπαρχελώνα. Λαμπρόπουλος για τον Μπουμπούλη. Ο Μπουμπούλης κατεβάζει. Και πάλι Σταυρογιανόπουλος για τρεις. Αυτό ήταν πολύ δύσκολο εγχείρημα. Και άστοχο το σουτ, Βαρελάς. Πάρα λίγο να χάσει, κλείστηκε. Μπάλα στα χέρια του Γεωργακόπουλου. Ευθυμίου πέρασε. Η πάσα του δεν είναι καλή και τώρα ο Σωτηρόπουλος έχει την ευκαιρία να ανοίξει τον επιβιασμό. 2-2, Σωτηρόπουλος δεν μπορεί να σκοράρει. Rebound αμυντικό από το Μαρίνι και φάουλ για κράτημα από πίσω. Η μπάλα είναι και πάλι για τους Digital, οι οποίοι υπολείπονται 16 πόντων σε όλο το παιχνίδι, κυνηγούν και πέρα από ελάχιστα διαστήματα που έχουν κάποιες πολύ μικρές αναλαμπές, στην ουσία δεν έχουν βγάλει ποτέ αντίδραση. Σουτ για 2, άστοχο από το Βαρελά. Rebound όμως επιθετικό,
υψηλότερα όλων από το Ευθυμίου. Ευθυμίου κράτησε. Έβγαλε την μπάλα στον Καγκάνη για 2. Βάζει ένα mid-range. 35-21. Μπουμπούλης, Σταυρογιαννόπουλος, παίρνει screen από τον Σινογιώργο. Ο Σινογιώργος βυθίζεται προς τα μέσα, πήγε να του περάσει την μπάλα σε αυτό το γρήγορο play που προσπάθησαν να φτιάξουν με το γρήγορο κόψιμο προς τα μέσα. Έβαλε σωστά τα χέρια του εκεί ο Γεωργακόπουλος και παρενέβει. Η μπάλα είναι για την Μπαρκελώνα με 5 δευτερόλεπτα όμως το ρολόι. Μπουμπούλης πρέπει να στάρει και το κάνει. Δεν τα καταφέρνει. Την μπάλα στα χέρια του Μαρίνη. Λάθος πάσα. Δεν περίμενε τον Βαρελά. Μάλλον ο Βαρελάς δεν περίμενε τον Μαρίνη. Και είχε αρχίσει να φεύγει προς την άλλη πλευρά. Ο Σταγκίδης πριν το παιχνίδι μας είχε πει ότι δεν έχουν κάνει καμία προπόνηση οι Think Digital μέσα στο Πάσχα. Έρχονται κατευθείαν από τα Αρνή, φαίνεται. Παπαδόπουλος άστοχος. Rebound αμυντικό από τον Ευθυμίου. Δίνει στο Βαρελά. Βαρελάς για τον Γεωργακόπουλο. Γεωργακόπουλος κοντρόλ με το στήθος. Περνάει, κάνει αυτό το runner αστοχή. Rebound από κανέναν. Η μπάλα είναι για τους Μπαρκελώνα. 35-21, 4-50 για να ολοκληρωθεί το τρίτο δεκάλεπτο εδώ στο γήπεδο της ΕΑΠ. Πρώτο ιστορικό παιχνίδι στο γήπεδο του Αγίου Διονυσίου. Ένα γήπεδο που έχει ζήσει μεγάλες στιγμές στο παρελθόν. Εδώ ένα σούτ από τη γωνία του Λαμπρόπουλου άστοχο. Λέγαμε λοιπόν ένα γήπεδο που έχει ζήσει μεγάλες στιγμές στο παρελθόν. Τελική σχολικών πρωταθλημάτων μεταξύ άλλων. Η ΕΑΠ η οποία μεσουρανούσε στο βόλι μια περίοδο. Ο Προμηθέας ο οποίος τις χρονιές που έπαιρνε τις συνεχόμενες ανόδους έπαιζε σε αυτό εδώ το γήπεδο, μην το ξεχνάμε. Όταν ο Προμηθέας αγωνιζόταν στη Γάμα και στη Β' Εθνική, αλλά και μέχρι τα μισά περίπου της Α2 έπαιζε εδώ. Η πάσα εκλάπη από τον Παπαδόπουλο και στη συνέχεια με τον Μπλονζόνο Σταυρογιαννόπουλος σώζει την κατοχή. Είναι θέμα διάθεσης, ενέργειας. Η Μπαρκελώνα είναι ένα κλικ μπροστά σε όλα. Ακόμα ένα τρίποντο, το πέμπτο. Η προπαίδεια του 3 από τον Σταυρογιαννόπουλο. 38-21 από έναν παίχτη πολύ ψηλής κλάσης που δεν ανήκει εδώ, ανήκει κάπου αλλού. Ο Καγκάνης αστοχή. Ο Μπούλης θέλει να τρέξει. Βγάζει στο Σταυρογιαννόπουλο, ο οποίος έχει πάρει φωτιά. Τώρα μοιράζει για τον Παπαδόπουλο. Ο Παπαδόπουλος δεν το πήρε. Σταυρογιαννόπουλος θα πάρει τελικά mid-range. Επιθετικό rebound από τον Σινογιώργο. Ο Παπαδόπουλος ξανά δεν σουτάρει. Σετάρει το τέμπο. Αφήνει στον Σταυρογιαννόπουλο. Πήγε να βάλει ένα ακροβατικό lay-up. Τελικά πήρε φάουλ για βολές. Πολύ κακή εικόνα από τους Think Digital σήμερα. Είναι σαν να έχουν παραδοθεί αμαχητοί από το πρώτο λεπτό της αναμέτρησης, από το 11-0 που προηγήθηκε η Μπαρκελώνα, δεν έχουν βρει αντίδραση σε κανένα σημείο. Να δούμε αν φιλούν το καλύτερο για το τέλος. Οι Δάλος πάνε για μία από τις πιο βαριές τους ήττες φέτος, για τις πιο εύκολες, χωρίς αντίσταση. Πάντως, χάθηκαν οι βολές. Και ο Γεωργακόπουλος στάρ για 3. Είναι άστοχος, rebound από τον Σινογιώργο. Αν χάνει και τα ελεύθερα ο Γεωργακόπουλος, καταλαβαίνει κανείς πως πιθανότατα το ποτάμι δεν γυρίζει πίσω. Μπουμπούλης. Δεν έχει βάλει ακόμα σούτ εντός παιδιάς. Θα δημιουργήσει για τον Σινογιώργο. Δεν πρόλαβαν. Ο πολύς αλτρουισμός καμιά φορά βλάπτει.
παράκαναν. Το ξεχύλωσαν θα έλεγε. Γεωργακόπουλος. Ευθυμίου περνάει η πάσα του. Γεωργακόπουλος προσπαθεί να φτιάξει κάποιο ρήγμα. Τελικά η μπάλα φτάνει στον Καγκάνη, ο οποίος εκεί που πάει φάση είναι καταδικασμένος. Αλλά υπάρχει επιθετικό ρυπόμενο τον Ευθυμίου που κάνει ένα βήμα πίσω και εκτελεί. Είναι ο μόνος που δείχνει εικόνα κανονικού παίχτη σήμερα, θα έλεγε κανείς για το Think Digital. 38-24. Ένα μεγάλο σουτ που να δούμε αν μπορεί να γυρίσει λίγο το momentum. Εδώ η πάσα του Παπαδόπουλου ήταν για την κερκίδα, αλλά στην κερκίδα σήμερα δεν έχει άνθρωπο, όπως θα δει κανείς. 38-24 παραμένει. Βαρελάς. 1-33. 90 δευτερόλεπτα ακόμα για να ολοκληρωθεί η τρίτη περίοδος. Θα δούμε ποια διαφορά θα πάνε η Μπαρσελόνα. Γεωργακόπουλος για 3. Κάκιστο. Πικτρό. Λαμπρόπουλος. 1-17. Τον πιέζει, τον πρεσάρει σε όλο το γήπεδο Βαρελάς. Παπαδόπουλος βάζει το κεφάλι κάτω και πάει προς τα μέσα. Θεέ μου, τι είδα. Τι είδα τα μάτια μου. 40-24. Διαχειρός Άγγελου Παπαδόπουλου. Το πίστεψε, το πήρε. Ευθυμίου για 3. Άτυχος. Rebound αμυντικό. Και γρήγορα θέλουν να μετατοπίσουν το παιχνίδι στην άλλη πλευρά του παρκέ. Σταυρογιανόπουλος, πάσα προς τον Γιώργο, εκλάπη. Δήμο, Ευθυμίου, συγγνώμη, παίρνει φάουλ, τρίτο ομαδικό. Μπάλα πέρασε μέσα, ο Βαρελάς ούτε αυτό. Σταυρογιανόπουλος. Περνάει, παίρνει φάουλ. Είχα να δώσουν, ήταν το τρίτο ομαδικό. (28) για να ολοκληρωθεί η τρίτη περίοδος. Το παιχνίδι σκυλά σε αυτό το τέμπο, ολόκληρο το παιχνίδι. Τώρα αμυντικό rebound, ο Δήμου, ο Ευθυμίου, συγγνώμη, έχει την τελευταία επίθεση. Περνάει το Σταυρογιανόπουλο, κλέβει ο Σταυρογιανόπουλος, με φάουλ όμως, το τελευταίο που είχε να δώσει η Μπαρσελόνα. Από το επόμενο έχουμε βολές, αλλά έχουμε μόλις 6,8 για το φινάλε της τρίτης περίοδου. Μπάλα πάει στο Γεωργακόπουλο. 4-3. Γεωργακόπουλος πάει με το φλότερ, παίρνει φάουλ στο 1,2. Με το σώμα. Και δύο βολές. Το Γεωργακόπουλο, 1,2. Ο Βαρελάς τελικά θα εκτελέσει τις βολές. Η πρώτη εκτός καλαθιού. Η δεύτερη. (40-25, μέχρι τέλους. Μπουμπούλης πετάει. Α, λίγο έλειψε. Τελειώνει τρίτη περίοδο, 40-25, γυρίζουμε σε λίγο. Επιστροφή στο παιχνίδι μας για την τελευταία περίοδο ενός αγώνα που μακάρι να μην τελειώσει. Είναι απολαυστικός.
Γεωργακόπουλος για τον Ευθυμίου. Ευθυμίου ψάχνει χώρο, δίνει στον Καγκάνη. Ο Καγκάνης δεν μπορεί με τον mid-range. Το Δαδόπουλος με την μπάλα θα βγάλει έξω τον Λαμπρόπουλο. 9-30, 40-25. Ιστορικό σκορ μέχρι τέλους. Λαμπρόπουλος για 3, όχι. Rebound επιθετικό από τον Σωτηρόπουλο. Δεν μπορεί με την πρώτη. Και τελικά δεν μπορεί να πάρει και το επιθετικό rebound, γιατί μαζεύει ο Βαρελάς. Πάσα για τον Ευθυμίου. Ευθυμίου, τώρα οι Think Digital πρέπει να κάνουν την αντεπίθεσή τους. Δεν μπορούν να κάνουν κάτι άλλο. Αλλιώς θα συμβιβαστούν με μια επώδυνη ήττα στην προσπάθειά τους να μπουν στα play-off. Πέρασε πολύ ωραία αυτή. Oh, δεύτερο χαμένο αριστερό lay-up. Ένας μπαρτζόκας χρειαζόταν εδώ. Μπουμπούλης. Λαμπρόπουλος. Λάθος πάσα. Κλέψιμο για τους Think Digital με τον Κανούσο, ο οποίος έχει δείξει πάρα πολύ καλά στοιχεία. Βαρελάς. Hand off με τον Γεωργακόπουλο. Θα του δώσει την επιλογή. Εδώ είναι ένα σουτ εντός ρεπερτορίου από αυτά που συνήθως βάζει ο Βαρελάς και πράγματι 40-27. Ρελές. Μπουμπούλης. Πάντως πάρα πολύ έξυπνα η Μπαρκελώνα πηγαίνουν σε αργές επιθέσεις. Γιατί δεν έχουμε κάνει και πολλά για να αλλάξουμε το tempo του παιχνιδιού. Εδώ ένα άστοχο σουτ. Σταυρογιανόπουλος. Πάσα πάρα πολύ έξυπνη, έξτρα πάσα από τον Σωτηρόπουλο. Φάουλ που κάνει ο Βαρελάς στο Λαμπρόπουλο, μπήκε μετά το σούτ, αλλά κακώς ζητάει να μετρήσει. Είναι οφθαλμοφανές ότι το φάουλ ήταν χαμηλά. Δεν μπορεί να καταλάβω καν γιατί διαμαρτύρεται εδώ ο παίκτης της Μπαρκελώνα. Βέβαια ήταν τρελό το σούτ που έβαλε συνέχεια, αλλά ήταν ξεκάθαρο τι έγινε κάτω. Σταυρογιανόπουλος για το Σωτηρόπουλο. Παπαδόπουλος. Εντελώς ελεύθερος. Αυτά τα σουτ θα τα ρισκάρουν, δεν μπορούν να κάνουν κι αλλιώς. 40-27 παραμένει πάντως και ο Παπαδόπουλος είναι από αυτούς που έχουν πληγώσει σήμερα τους τελτίτες. Αν έχει 8 πόντους με 2 τρίποντα και ένα δίποντο. Εδώ η μπάλα στο Βαρελά. Πασάρι στο Μαρίνι. Τι είναι αυτό, τι είναι αυτό. Παραμένει το 40-27. Σε μία από τις ευκαιρίες για να μειώσουν η Think Digital, ο Σταυρογιανόπουλος περνάει πανεύκολα, τούρτα λέει από με το αριστερό. 42-27. Βαρελάς. Πάρα λίγο να γίνει το κλέψιμο, κράτησε ο Βαρελάς. Πήγε να κάνει ραχιαία πάνω στον προσωπικό του αντίπαλο που τελικά του πήρε και το πορτοφόλι και ό,τι είχε μέσα. Εντυπωσιακή αμυντική προσπάθεια του Σωτηρόπουλο, ο οποίος χαμήλωσε και έπαιξε αμινάρα. Μπουμπούλης πέρασε το πρώτο του καλάθι εντός παιδιάς, αν δεν κάνω λάθος. 44-27 και νομίζω ότι έτσι όπως κυλάει το μάτς δεν θα αργήσουν Think Digital να πούν τετέλεστε. 44-27, 5-56 ακόμα για να ολοκληρωθεί το παιχνίδι. Ακολουθεί η Utah Jazz, Ντάρι Ντάρι. Άλλο γράμμα από εκεί. Μπουμπούλης για 3, μέσα! Ο Μπουμπούλης το μπουμπούνισε. 47-27. Αρχίζει και παίρνει μπρος και στέλνει την ομάδα του στο συν 20 και νομίζω ότι έχουμε game over, δεν μπορεί αυτό να γυρίσει. Μόνο η Ελλάδα μπορεί να γυρίσει αυτό, αλλά δεν παίζει. Στα
Σταυρογιανόπουλος. Θα μπούμε σε λίγο στο τελευταίο πεντάλεπτο. Παπαδόπουλος. Πέρασε. Ο Παπαδόπουλος σήμερα... Α, βήματα έκανε εν τέλει. Πήγα να πω ότι είναι λίγο σελυνιασμένος. Γεωργακόπουλος. Σε ένα από τα χειρότερα του παιχνίδια και συνεχίζει να είναι πάρα πολύ άστοχος. Γεωργακόπουλος. Παίρνει την παράφαγε το Πάσχα. Η πάσα για τον Σωτηρόπουλο πολύ καλή και το καλάθι θα έρθει για το 49-27 συν 22 και όσο πάει μεγαλώνει, όσο νυχτώνει η διαφορά μεγαλώνει. Η μπάλα στον Γκαγκάνη πλέον. Υπάρχει και ψυχολογικό άδειασμα για τους παίχτες των Think Digital. Όρθιος ο κύριος Σταγκίδης, βλέπει τη διαφορά να έχει ξεφύγει. Λαμπρόπουλος στη γωνία, όχι, rebound από τον Γεωργακόπουλο. Έχει φύγει στην άλλη πλευρά ο Μαρίνης, ο Γεωργακόπουλος επιλέγει την Εθνίου. Φοβερή αμυντική προσπάθεια από τον Μπουμπούλη. 4 λεπτά και ένα δεύτερο για το τέλος. Περνάει στο μάτς και ο Δήμου. Στον πάγκο κάθεται ο Γεωργακόπουλος, ο οποίος θα θέλει να ξεχάσει αυτό το παιχνίδι το συντομότερο δυνατόν. Εδώ κατάφεραν και έκαναν λάθος συνεννόηση σε αυτή την επαναφορά. Τέσσερα λεπτά ακόμα, 22 πόντι διαφοράς. Μπουμπούλης. Κρατάει την μπάλα, βγάζει στο Λαμπρόπουλο. Ίσως και να μετακίνησε εδώ το σταθερό. Εκτέλεσε για τρεις, δεν είναι καλό. Και θέλουν να βγάλουν εφηδιασμό τώρα με τον Ευθυμίου. Δεν υπάρχει λόγος τώρα. Σταυρογιανόπουλος το έκανε φάουλ. Λίγο πιο δυνατό ίσως από ό,τι χρειαζόταν τη δεδομένη χρονική στιγμή. Έβαλε λίγο παραπάνω δύναμη. Μιλάμε για ένα μάτς των 22 πόντων που έχει κρυθεί εδώ και πολλή ώρα, γι' αυτό το λέω. Γίνεται το σκορ 49-29. Στο σύν 20 στρογγυλά η Μπαρκελώνα. Ο Ευθυμίου πήγε προς τα μέσα. Δεν υπολόγιζε ότι το γήπεδο έχει και γραμμές. Οπότε βγήκε με την μπάλα έξω. Μπουμπούλης. Σταυρωτές, εκτελεί για τρεις. Είναι άστοχος rebound από το Βαρελά. Ευθυμίου, η πάσα στο ανοιχτό γήπεδο. Δήμου, Βαρελάς. Πέρασε ο Βαρελάς μέχρι μέσα. Αστοχή. Rebound αμυντικό από το Σωτηρόπουλο. Τελευταίο τρίλεπτο στην ΕΑΠ. Στο γήπεδο της ΕΑΠ 49-29. Τα πάντα έχουν κρυφτεί. Η Μπαρκελώνα με αυτή τη νίκη θα αναπτερώσουν τις ελπίδες τους για τα play-in και είναι μια καλή νίκη και από άποψη διαφοράς, γιατί σε περίπτωση τριπλών και τετραπλών ισοβαθμιών είναι μια καλή πρίκα αυτό το συνήκωση που μπορεί να τους χρησιμεύσει. Ή τέλος πάντων το συνήκωση δεν μπορούμε να το δένουμε κόμπο γιατί έχουμε ακόμα 2-30, αλλά όπως και να έχει διαφορά είναι μεγάλη. Από την άλλη οι Think Digital κάνουν ένα σοβαρό πισωγύρισμα και δεν ξέρω αν θα υπάρξει τρίτο ημίχρονο, αν θα υπάρξουν ανακατατάξεις στην Digital μετά από αυτή την ήττα. Με τους μιναρείς παίζουν το επόμενο παιχνίδι, μπορεί να φέρουν κανένα καφερόνι από πουθενά. Το έχουμε δει άλλο στο έργο. Εφηδιασμός με τον Μπουμπούλη, αστοχή, ζητάει φάουλ, δεν παίρνει κάτι. Τώρα το παιχνίδι έχει αποκτήσει μια αχρίαστη ένταση στο σημείο που βρισκόμαστε. Κλέβει την μπάλα ο Λαμπρόπουλος. Πάει να τον σταματήσει εκεί
ο Δήμου με φάουλ. Βολές έχουμε τώρα με τον Λαμπρό. Έξω πρώτη βολή. Το παιχνίδι το οποίο θα λέγαμε ότι μπορεί να συγκαταλέγεται μέσα σε αυτά που θα μπορούσαμε να πούμε μέσα στη φετινή χρονιά ότι δεν βλέπονται. 49-33 γίνεται το σκορ. Έχουμε δει και χειρότερα, αλλά νομίζω ότι το σημερινό Barcelona Think Digital και από άποψη ενδιαφέροντος έχασε πολύ, πολύ νωρίς το ενδιαφέρον του. Σταυρογιανόπουλος πέρασε, πήρε φάουλ. Βολές για τον Σταυρογιανόπουλο. 1 και 26 ακόμα για το φινάλε. Μέσα. Τα 33 είναι το σκορ. Καγκάνης, Μαρίνης, Πάολο από το Σωτηρόπουλο και άλλες βολές. Μέσα η πρώτη. Έξω η δεύτερη, rebound από τον Σταυρογιανόπουλο. Σωτηρόπουλος πασάρι στον Μπουμπούλη. Κρατάει αυτός. Κι άλλο φάουλ, κι άλλες βολές. Ένα 34 Βαρελά. Μπάλα στο χέρια του Ευθυμίου, έκλεψε Σταυρογιανόπουλος. Βγάει Βαρελά. Κάνει φάουλ. Και έχουμε και άλλες βολές. Θα βρει στόχο ο Σταυρογιανόπουλος. Ελπίζουμε να μην έχουμε άλλα φάουλ και άλλες βολές. Εδώ βγαίνει πάλι, κλέβει ο Μπούλης. Κρατάει ο Μπούλης. Θα στάρει και για τρεις. Την μπάλα να πηδά. Είναι εκτός καλαθιού. Φαντάζομαι θα γίνει fair play.
Ευθυμίου κρατάει. Το παιχνίδι θα ολοκληρωθεί με αυτόν τον τρόπο. Η Μπαρχελώνα θα πάρει το Ροσφύλλο. Τελικό σκορ 51-36, γιατί σούταρε και το έβαλε ο Γαγκάνης και μετράει, είναι εντός χρόνου. 51-36. Εντυπωσιακό. Έτσι λοιπόν, να σας καληνυχτήσουμε από το Προμηθέας Πάρκ, από το γήπεδο της ΕΑΠ. Επιστρέφουμε για το δεύτερο παιχνίδι. Ήταν Τζαζ εναντίον Ντάρι.